Κύριε καθηγητά, χθες είχαμε λιγότερα από 200 κρούσματα σημειώθηκαν. Βλέπετε να σταθεροποιείται κάπως η κατάσταση ή είναι αυξημένος ο αριθμός των ασυμπτωματικών και ακόμα δεν έχουμε δει την πραγματική εικόνα στο πώς είναι η πανδημία αυτή την περίοδο? Χθες είχαμε για δεύτερη μέρα μία μείωση του αριθμού των περιστατικών. Νομίζω ότι είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα, αλλά πρέπει να το δούμε λίγο σε πιο βάθος χρόνου, δηλαδή για τις επόμενες μέρες ότι θα σταθεροποιηθεί και θα κατεβεί ίσως και προς τα κάτω, για να είμαστε λίγο πιο σίγουροι για αυτό που λέμε ότι υπάρχει μία μείωση των περιστατικών σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Και μην ξεχνάτε ότι η Δευτέρα είναι πάντα μία δύσκολη μέρα, γιατί μετράει την Κυριακή που συνήθως δεν γίνονται τόσα τεστ όσα γίνονται τις επόμενες μέρες. Σε σχέση με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, πιστεύετε ότι είναι προς την σωστή κατεύθυνση ή και αν θεωρήσουμε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση με τα σχολεία, με τα παιδιά, με τις μάσκες, πιστεύετε ότι στην πράξη θα λειτουργήσει αυτό το μέτρο? Κοιτάξτε, η μάσκα είναι ένα δύσκολο κομμάτι. Είναι ένα δύσκολο κομμάτι για όλους. Δηλαδή, μην νομίζετε ότι και εμείς που φοράμε μάσκα μέσα στα νοσοκομεία 8 ώρες, 10, 12, πολλές φορές σε εφημερίες, είναι κάτι το οποίο είναι ευχάριστο να το κάνεις. Αλλά είναι αναγκαίο. Σήμερα, στην σημερινή εποχή, αν θέλει κανείς να είναι πρακτικός, τρία πράγματα υπάρχουν για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID. Η μάσκα, η απόσταση και η υγιεινή. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, δεν υπάρχει φαρμακευτική αγωγή εκτός της ρεμντεσιβίρης, η οποία είναι και αυτή με πολύ οριακά αποτελέσματα στις μελέτες, και σίγουρα δεν υπάρχει εμβόλιο στην παρούσα φάση. Άρα πρέπει να βασιστούμε στα τρία πρώτα. Τώρα, είναι σίγουρο ότι υπάρχει μια ετερογένεια και στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τη θέση για τις μάσκες στα σχολεία. Υπάρχουν διαφορετικά ηλικιακά όρια. Είναι σίγουρο ότι είναι ένα δύσκολο πείραμα. Αλλά σιγά σιγά νομίζω ότι θα πρέπει να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία με σκοπό ίσως να προφυλαχτούμε και να σκεφτούμε ότι το χειμώνας που έρχεται θα πρέπει με αυτόν τον τρόπο ίσως να μειώσουμε και την αλληλοεπικάλυψη του COVID με τον ιό της γρήπης. Επειδή αναφέρετε τα τρία χαρακτηριστικά, τη μάσκα, την απόσταση και την υγιεινή, ας υποθέσουμε ότι στα σχολεία η μάσκα θα τηρηθεί, το μέτρο με τη μάσκα, η υγιεινή θα καταφέρουν οι δάσκαλοι να πείσουν τα παιδιά ότι πρέπει να τηρούν όλους τους κανόνες υγιεινής. Το θέμα της απόστασης όμως είναι ένα θέμα που προβληματίζει, που και εδώ στην εκπομπή μας τις προηγούμενες ημέρες έχουν εκθέσει τον προβληματισμό τους και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί. Πώς μπορούν να τηρηθούν τα μέτρα απόστασης μέσα στην τάξη, όταν για την ώρα, για σήμερα που μιλάμε, στην τάξη είναι περί τους 28 μαθητές? Σας είπα ότι είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα, δηλαδή δεν είναι κάτι εύκολο. Είναι δύσκολο να τηρήσεις την απόσταση σε παιδί 6 και 7 χρονών. Το ξέρουμε αυτό, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορεί να αφήσουμε και ανεξέλεγκτη όλη την εικόνα και να πούμε πηγαίνετε στα σχολεία, μην κρατάτε αποστάσεις, μην φοράτε μάσκες και θα δούμε τι θα γίνει. Είναι ένα πράγμα το οποίο θα μπορούσε δυνητικά να φέρει έναν κίνδυνο, γιατί ναι, μεν οι νέες ηλικίες και τα παιδιά ειδικά, θα έλεγε κανένας ότι πιθανότατα να έχουν έναν μηχανισμό προστατευτικό και από τη λίμωξη αλλά και από τη βαρύτητα της λίμωξης, αλλά δεν πάβουν να είναι φορείς του ιού. Πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορούσαν πολύ εύκολα να διασπείρουν τον ιό μετά στα σπίτια τους ή και στην κοινότητα ακόμα. Το καταλαβαίνω και για μένα προσπαθώ να σκεφτώ πολλές φορές πώς θα γίνει όλο αυτό το εγχείρημα. Το ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά νομίζω ότι και στην πράξη θα φανούν οι δυσκολίες. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό στην παρούσα φάση. Κύριε Λουκίδη, υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα τις τελευταίες ημέρες τα οποία προκάλεσαν έτσι μια μικρή ανησυχία στον κόσμο, ότι ακόμα και κάποιος ο οποίος έχει νοσήσει από τον ιό μπορεί να νοσήσει εκ νέου, ότι εντοπίζεται και πάλι θετικός. Δύο τέτοια επιβεβαιωμένα περιστατικά μάλιστα. Αυτό τι σημαίνει, δηλαδή αυτός ο κορονοϊός τελικά μεταλλάσσεται και θα είναι σαν να κυνηγάμε την ουρά μας στο τέλος? Αυτά ήταν δύο δημοσιεύματα. Τώρα σας λέω μια πολύ φρέσκια είδηση. Εχθές το βράδυ στο περιοδικό Clinical Infectious Diseases, ένα πολύ σημαντικό περιοδικό στην διεθνή ιατρική, με υψηλό, όπως λέμε εμείς στα δικά μας, στη δική μας γλώσσα, υψηλό δίκτυο απήχησης, δημοσιεύτηκε το ένα από τα δύο περιστατικά. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος νόσησε το Μάρτιο και νοσηλεύτηκε με μια ήπια νόσο.
Σας τα λέω όσο πιο απλά μπορώ. Ναι, ναι. Εξετάστηκε μετά και ανέπτυξε αντισώματα. Πάρα πολύ ωραία. Και πήγε ο άνθρωπος το καλοκαίρι διακοπές. Γυρνώντας λοιπόν στη χώρα του, γυρνώντας στο Χονγκ Κονγκ μέσω πτήσεων από τη Μεγάλη Βρετανία, του έγινε προληπτικός έλεγχος στο αεροδρόμιο, πλήρως ασυμπτωματικός και βρέθηκε να είναι θετικός στο τεστ. Μετά εξετάστηκαν αντισώματα που δεν φαινόντουσαν, παρέμεινε νοσηλευόμενος, χωρίς συμπτώματα, βγήκε και σε πολύ λίγες μέρες ανέπτυξε αντισώματα. Αυτό έγινε και μία γονιδιακή, αν θέλετε, γενετική αξιολόγηση του νέου ιού. Φάνηκε ότι είχε κάποιες διαφορετικές, όπως τις λέμε εμείς στη δική μας γλώσσα, αλληλουχίες. Δηλαδή ήταν λίγο διαφορετικός στο γενετικό του κώδικα. Ας το πούμε έτσι, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Είχε μία γενετική, διαφορετική συμπεριφορά. Αυτό όμως το μήνυμα της επαναμόλυσης θα μπορούσε σε αυτόν τον άνθρωπο, όπως γράφουν και οι συγγραφείς στη συζήτηση, να είναι και ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Που σημαίνει ότι μπορεί ακόμα και αν το εμβόλιο δεν πετύχει την πλήρη ανοσία, να δημιουργήσει ένα τέτοιο υπόστρωμα που μετά θα μπορείς να περνάς την επαναμόλυση με πάρα πολύ ήπια νόσο. Γιατί επαναλαμβάνω, ο άνθρωπος ήταν ασυμπτωματικός και σε 5 μέρες αρνητικοποιήθηκε το τεστ και έγιναν θετικά τα αντισώματά του. Άρα υπάρχει αυτό το δεδομένο, φαίνεται να είναι να έχει ένα διαφορετικό κώδικα στον ιό, αλλά από την άλλη πλευρά, όπως υποστηρίζουν οι συγγραφείς και θα είμαι πολύ μαζί τους, μπορεί να είναι και ένα θετικό μήνυμα ότι μπορεί μία μη επαρκής, ας το πούμε, πλήρης ανοσιακή κάλυψη του εμβολίου να φέρει όμως μία λίμωξη που θα είναι πολύ πιο ήπια. Σας το λέω και σαν ένα απλό παράδειγμα της γρίπης. Δηλαδή η γρίπη όταν την περάσει κάποιος τον Νοέμβριο και την ξαναπεράσει τον Φεβρουάριο ή αν εμβολιαστεί για την γρίπη, μπορεί γενικά να την περάσει με πολύ πιο ήπιο τρόπο σε σχέση με το αν δεν έχει εμβολιαστεί. Άρα το περιστατικό αυτό είναι ένα περιστατικό που νομίζω είναι αρκετά διδακτικό και έφυγε χθες το βράδυ από την απλή αναφορά και είναι πλέον δημοσιευμένο στο διαδίκτυο και μάλιστα ελεύθερο για να το διαβάσει οποιοδήποτε. Που σημαίνει ότι όσο περνάει ο χρόνος, τόσο περισσότερο μελέτες γίνονται, τόσες περισσότερες έρευνες γίνονται και με τα πειράματα, με τα εμβόλια. Επομένως, θα έχετε κι εσείς επιστήμονες και καθηγητές καλύτερη γνώση των δεδομένων με βάση την εμπειρία σας και τα περισσότερα περιστατικά που αντιμετωπίζετε. Σίγουρα δεν είμαστε όπως ήμασταν στις αρχές Μαρτίου ή στα τέλη Φεβρουαρίου. Ξέρουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Και σίγουρα αυτό που φαίνεται σαν πλεονέκτημα τον τελευταίο καιρό είναι ότι προσπαθούν να γίνουν μελέτες που να έχουν και πολύ καλή ποιότητα και να μην είναι βιαστικές όπως αυτές που έγιναν στο δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου, που πάρα πολλές από αυτές πρακτικά μετά αξιολογήθηκαν και δεν είχαν την ποιότητα που έπρεπε να έχουν σαν μελέτες. Ίσως είναι και η πίεση της διεθνούς κοινότητας να υπάρξει γρήγορα αυτό αποτέλεσμα. Αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει στην ιατρική να δημοσιευτεί μέσα σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα για ένα θέμα ένας τόσος μεγάλος όγκος μελετών. Ήταν απίστευτος ο αριθμός της πληροφορίας που ερχόταν καθημερινά. Νομίζω όμως ότι τώρα έχουμε φύγει από αυτό το δεδομένα. Υπάρχουν πιο καλά δομημένες μελέτες. Ναι. Υπάρχει και ελληνική συμμετοχή σε κάποιες από αυτές που είναι πολύ σημαντικές. Και εμείς μαζέψαμε τα περιστατικά μας και τα αναλύσαμε και σύντομα ελπίζω θα τα δούμε δημοσιευμένα. Οπότε έχω την εντύπωση ότι παίρνουμε πληροφορία, γνώση, εκπαιδευόμαστε με έναν πολύ πιο σωστότερο τρόπο σήμερα.